Θετική εξέλιξη για το πολύ σημαντικό έργο στην Λακαρναγία, το εργοστάσιο απορριμμάτων στην θέση στράτου του Λακαρναγία, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν υποψήφοι κατά της απόφασης προεπιλογής. Έτσι, ξεκινά στις αρχές του 2013 η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, που είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος για τη μονάδα διαχείρισης των απορριμμάτων του νομού. Αξίζει να σημειωθεί πως ο εισηγητής στο Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε ιδιαίτερα θετική αναφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, στις διαδικασίες που ακολουθεί ο Δήμος Αγρινίου για την ομαλή εξέλιξη του έργου. Κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων νομού του Λακαρναγίας», που θα κατασκευαστεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, έχουν προεπιλογή τρεις υποψήφοι. Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων του νομού του Λακαρναγίας. Η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων εκτιμάται σε 110.000 τόνους, ενώ το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί και από κοινοτικούς πόρους. Ο ιδιωτικός φορέας θα επιλεγεί για σύμπραξη διάρκειας 27 ετών, με βασικό κριτήριο το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. Η διαγωνιστική διαδικασία θα συνεχιστεί με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα επιτρέπει όλες τις δόκιμες τεχνολογίες οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.